Σε ευχαριστώ πολύ που έχεις έρθει. Μας έχεις έρθει από πού? Από Ναύπακτο. Τι είναι αυτά, βρε Θεοδώρα μου. Από Ναύπακτο, ε! Έχω μάθει τα νέα σου. Μου έχουν μιλήσει για σένα. Ευχαριστώ. Ο Νίκος ο Παρτσόλης. Ευχαριστώ, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έχεις έρθει με τη φίλη σου? Είναι η ξαδερφή μου. Α, η ξαδερφή σου. Γεια σου, ξαδέρφη, τι κάνεις? Είσαι καλά? Και εσύ από τα ίδια μέρη? Ναι, μάλιστα. Μένετε κοντά? Ναι, εντάξει. Αθήνα μένω, αλλά. Α, εσύ μένεις Αθήνα. Δεν ταξίδεψες? Όχι, όχι, δεν ταξίδεψα. Εσύ μένεις Ναύπακτο. Εγώ μένω Ναύπακτο. Α, σας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Για πες μου, τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ μένω και Ναύπακτο. Ναι. Και ορεινή ναυπακτία, ανοχώρα. Ναι. Έχω μια επιχείρηση. Ναι. Τι επιχείρηση έχετε? Καφέ μπαρ. Α, ωραία. Κάνεις εσύ τα γλυκά εκεί? Ναι, ναι. Αλήθεια? Εγώ. Όλα. Είναι χειροποίητα όλα? Όλα. Μάλιστα. Μένω Ναύπακτο, αλλά μένω Σαββατοκύριακο, ανεβαίνω χωριό. Πηγαίνετε εκεί? Ναι. Είναι ωραία εκεί? Πάρα πολύ. Ένα πουλάκι μου είπε ότι πολλά ζευγάρια έρχονται εκεί έτσι που είναι γνωστά, ναι. Και δεν τα παίρνει χαμπάρι κανείς. Ναι, είναι λίγο ήσυχο χωριό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και έρχονται και ξεκουράζονται. Έχει πολύ ωραία. Να παίρνει τηλέφωνο στο Παρτσόλι. Όταν λοιπόν το επόμενο ζευγάρι που θα έρθει, όχι. Όχι, όχι. Δεν θα το κάνει. Όταν θα έρθει εσύ. Εγώ τι εννοεί? Θα έρθει κρυφά? Όχι. Φανερά. Γιατί να έρθω κρυφά εγώ? Όχι κρυφά. Φανερά, εντάξει. Και εκεί ετοιμάζει το καφέ πολύ ωραία γλυκά, ναι. Βλέπω. Όχι, δεν έχω μόνο. Δεν βασίζουμε μόνο στο γλυκό. Είναι εστιατόριο. Ναι. Έχετε και μεζεδάκια, δηλαδή. Ναι, μεζεδάκια, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το γλυκό που σήμερα όμως θα μας κάνεις είναι το κοκ ταψιού. Μπορώ να κόψω? Μπορείς. Να το δω πώς είναι από μέσα. Κόψε, κόψε. Α, πότε το έκανες? Χτες. Σου αρέσει ο ρέμος? Πολύ. Γιατί όλοι το χτες δεν το είπες? Όλοι Ναύπακτο ακούει ρέμο. Και εδώ τον αγαπάμε πολύ. Πολύ. Γιατί το χτες μου το λοιπόν, είπες? Λοιπόν, μέχρι να το φτιάξω το γλυκό, συμπληροφορώ ότι το έπαιξα 3. Έκανες 3? Πέταξα. Πέταξες? Γιατί? Μου χώθηκα. Αχώθηκες. Μάλλον. Μάτι. Ποιος σε μάτιαξε? Θα το κόψω. Θεοδώρα μου. Μάτι. Πρώτη φορά πέταξα 3. Πρώτη φορά, ε. Είσαι παντρεμένη, σωστά? Ναι. Τι θέλεις? Και έχω 2 παιδάκια, δεν θα μου. Παιδιά, τι κόκκινο αυτό? Τώρα δεν βγαίνει. Το πρώτο, θα σας κόψω άλλο ένα. Κόψε. Να βγει καλύτερο. Κόψε να το δούμε, κόψε. Και μας έχεις φέρει και ωραία χειροποίητα τυροπιτάκια. Αυτό τι είναι εδώ? Αυτό είναι ψωμί με κανέλα. Ψωμί με κανέλα. Το έφτιαξα το πρωί. Τι νοικοκυρά είσαι εσύ? Μπράβο, Θεοδώρα μου. Έχεις παιδάκια? Έχεις παιδάκια? Έχω 2 αγοράκια. Και το κόκ ωραίο. Το άλλο είναι χαλβάς. Και το άλλο είναι χαλβάς λεμόνι. Χαλβάς λεμόνι. Είναι για μετά το φαγητό, πολύ ωραίο. Χαλβάς, ναι. Λεμόνι, πώς το σου κάνεις? Δίνει μια πολύ ωραία γεύση μετά το χαλβάς φαγητό. Χαλβάς λεμόνι. Ναι. Πριν δούμε το κόκ, πώς το κάνεις, να μας πεις λίγο πώς γίνεται και ο χαλβάς, ναι, σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Γίνεται σε 10 λεπτά. Για πες. Τι βάζεις? Βάζεις μέσα στην κατσαρόλα νερό. Ναι. Όλα μαζί. Δεν είναι βαρύ να τσιγαρίσεις το σιμιγδάλι. Τα βάζεις όλα τελικά μέσα στην κατσαρόλα και το ανακατεύεις. Στο τέλος βάζεις το σιμιγδάλι, ναι. Και το ανακατεύεις. Και αφήνει και λίγο λεμόνι. Ναι. Είναι συνήθως μετά το φαγητό. Βάζεις νερό για ξαναπέστο. Βάζεις το νερό, τη ζάχαρη, βανίλια και 2 λεμόνια, ξύσμα. Και μετά στο τέλος, μόλις αρχίσει και βράζει, βάζεις το σιμιγδάλι. Και είναι τέλειο. Αυτό. Ναι, αυτό. Τίποτα. Δεν τα τσιγαρίζεις? Όχι, καθόλου, για να μην γίνεται βαρύ. Τι ποσότητες βάζεις? 4 κούπες νερό, 2 κούπες ζάχαρη, μισό σιμιγδάλι χοντρό. Μετά στο τέλος? Στο τέλος, ναι. Τη όχι, βανίλια? Τη βανίλια και 2 ξύσματα λεμόνι. Το και αφήνει τέτοια ωραία γεύση. Πολύ. Και είναι τίποτα. Είναι με το που βράζεις το νερό και βάζεις το σιμιγδάλι, γίνεται. Αν είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Και δεν είναι πολύ γλυκό. Όπως και το γλυκό αυτό δεν είναι πολύ γλυκό. Το φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο. Και το κόκ δεν είναι πολύ γλυκό. Δεν έχει πολύ ζάχαρη μέσα. Παιδιά, εγώ έπαθα σοκ με το χαλβά λεμονιού, Πολύ ωραίο. Αυτό είναι μέλισσα, το έχω φέρει για τα παιδάκια σου. Από το χωριό. Πάρα πολύ. Από το χωριό και αυτό είναι φυρίκι. Τι είναι? Φυρίκι. Το μήλο. Το μήλο. Και τι το κάνετε το μήλο? Είναι γλυκό, το κουτάλι. Α, έχει μέσα. Ναι. Έχει μέσα κομματάκι, ναι, ευχαριστούμε, ναι, πάρα, ναι, πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο το κόκ αυτό το ωραίο πώς το κάνει η αγαπημένη μας Θεοδώρα. Είναι μια συνταγή για την οποία είσαι περήφανη. Έχουμε ακούσει ότι εκεί την τιμούν και, ναι, η οικογένεια και οι συγγενείς και οι φίλοι. Για δοκιμάσα. Φαίνεται υπέροχο, ναι. Τρεμουλιαστό, είναι ωραίο. Είναι φρέσκο. Ωραίο. Τι γελάτε?
Λαχταριστό. Πάμε να δούμε το τελικά μας. Αλλά παιδιά, ο χαλβάς δικός, ε. Για ξαναπέστε τη συνταγή. 4 ποτήρια νερό. Δεν καταλάβω. 2 ποτήρια ζάχαρη. 2 ποτήρια ζάχαρη. Και τα αφήνω και βράζω. 1 βανίλια. 1 βανίλια. Το ανακατεύεις με αυτό. Και ξύσμα από 2 λεμόνια. Ναι. Και μετά, μόλις ζεσταθεί καλά-καλά, θα βάζεις μέσα το μισό το σμιγδάλι το χοντρό. Μάλιστα. Και είναι έτοιμο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Και μπορείς να βάλεις μέσα και καρύδια και... Αχ, και έτσι είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει και το. Πάρα πολύ ωραίος και ελαφρύς. Καλά, ο χαλβάς λεμονιού σήμερα έχει ελεύθερη ημέρα. Κατέβα κάτω. Κατέβα, Ελένα. Κατέβα κάτω. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά μας. Λοιπόν, εγώ θες να το πω. Λοιπόν, στο παντισπάνι θα βάλουμε ένα φλιτζάνι τσαγιού, ναι, αλεύρι, ένα φλιτζάνι ζάχαρη, 4-5 αυγά, ένα μπέικιν και 2 βανίλιες. Αυτό είναι αναλόγως στα ταψιά θέλει. Σε αυτό το ταψί θα βάλεις λίγα λιγότερα, είναι αναλόγως στα ταψί. Παιδιά! Η κρέμα είναι 1,5 λίτρο γάλα. Μπράβο, σου είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Ευχαριστώ. Νοικοκυρά. Λοιπόν, η κρέμα, θα βάλουμε γάλα, 1,5 λίτρο, ένα φλιτζάνι κονφλάουρ, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 3 κρόκους αυγά και 2 βανίλιες. Λοιπόν. Και πάλι είναι αναλόγως αυτά. Είναι αναλόγως ναι, ναι, τι ταψί έχεις. Λοιπόν, κάτσε να σε βοηθήσω τώρα. Με ποια συνταγή θες να ξεκινήσουμε. Να φτιάξουμε τι. Το παντεσπάνι. Το παντεσπάνι. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν το παντεσπάνι πώς το κάνεις. Ωραία. Τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ τα αυγά. Πρώτα θα βάλω τη ζάχαρη. Λοιπόν, για το παντεσπάνι, 4 με 5 αυγά ναι. Αναλόγως στο αναλόγως το ταψί, αυγών. Ναι. Πολύ ωραία. Αναλόγως στο ταψί, γιατί γι' αυτό είναι εντάξει. Να το πούμε. Ναι. Λοιπόν, θα τα πετάω εδώ έτσι. Όπου θέλει, θα σου φέρω κάτι. Όχι, να βάλω μέσα τα τσόφια. Θα σου φέρω εγώ άλλο, μην ανησυχείς για βάλτα. Λοιπόν, βάζετε τα αυγουλάκια για το παντεσπάνι μαζί με το ένα φλιτζάνι ζάχαρη τσαγιού. 4-5 αυγά, ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, ένα φακελάκι baking powder, το οποίο θα το προσθέσω μέσα, εγώ και τώρα. Τις βανίλιες. Ένα φακελάκι baking powder, δύο βανίλιες. Ναι, ωραία. Τώρα στο μίξερ τα κάνουμε έτσι. Καλύτερα να τα κάνουμε στο μίξερ, τώρα δεν πειράζει, θα τα δείξουμε. Λοιπόν. Δύο βανίλιες. Και το αλεύρι μας, το οποίο ναι. Είναι ένα φλιτζάνι τσαγιού. Ναι. Τώρα θα τα βάζουμε όλα στο μίξερ. Πρώτα να γίνουν καλά. Τα υπόλοιπα να λιώσουν και στο και τέλος στο ένα τέλος λεπτό στο μίξερ. Το αλεύρι δεν θέλει πάρα πολύ. Θα βάλεις και το αλεύρι, ναι. Το οποίο το ανακατεύεις. Ωραία. Ναι. Αυτό το μείγμα λοιπόν μετά το βάζουμε στο φούρνο για πόση ναι, ώρα. Ναι, βουτυρώνουμε το ταψί. Βουτυρωμένο ταψάκι. Είναι αναλόγως στο φούρνο. Τώρα θέλει 10 λεπτά. Εγώ το κάνω στο 10 λεπτά στους 200. 10 λεπτά. Ναι. Τώρα αυτό έγινε λίγο παραπάνω γιατί είναι τι φούρνο έχει τώρα. Μόνο 10 λεπτά. 10 λεπτά. Μονοκόμματο λοιπόν, 10 λεπτά στο φούρνο, αυτό είναι το παντεσπάνι μας. Στον αέρα εγώ το ψήνω, έτσι. Για την ωραία την αφράτη κρέμα, να τη δούμε λίγο παρακαλώ, χρειαζόμαστε 1,5 λίτρο γάλα, άστο αυτό να σου φέρω ναι. Μεγάλο μπολ, έχεις. Πού θα την κάνεις την κρεμούλα σου. Κατσαρόλα. Την κρέμα στην κατσαρόλα. Α, στην κατσαρόλα, στην κατσαρόλα ναι. Για να σου ανοίξω τότε εγώ εδώ. Λοιπόν, κάτσε γιατί θέλω. Το θέλω και αυτό εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε το γάλα. 1,5 λίτρο γάλα, όπως βλέπουμε στην ωραία μας καρτούλα για την κρέμα. Ένα φλιτζάνι corn flour. Τη ζάχαρη. 2 φλιτζάνια ζάχαρη. Τις βανίλες. 2 βανίλες. Όχι, τις βανίλες θα τις βάλω μετά, μετά αυγά. Τώρα θα γίνει αυτό, να ζεσταθεί καλά. Το corn flour ναι, να το ανοίξω. Τώρα. Όχι, 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 να το ανοίξω. Στο άνοιξα. Α, το άνοιξες. Ναι, ήταν με αυτό, αγάπη μου. Εντάξει, για άνοιξες. Τι αυτό, ναι, βάλ' το λίγο στο δυνατό και μετά το χαμηλώνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θέλει να βράσει. Ναι. Μόλις θα βράσει, θα βάλουμε τα υλικά τα άλλα μέσα. Δεν τα βάζω από την αρχή. Α, το corn flour δεν το βάζεις από την αρχή. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Άρα πρώτα έχεις βάλει το γάλα, τη ζάχαρη και τις βανίλιες. Ναι, αυτό τώρα πρέπει να κάψει. Και μετά θα βάλεις το corn flour με τα αυγά. Ναι. Και τώρα σε ένα άλλο μόνο μπολ. Κρόκους, 3 κρόκια αυγών. Να πάρω αυτό το μπολ. Βεβαίως. Λοιπόν. Δεν έχεις πάει ποτέ στο θέατρο. Ποτέ. Έχει, δεν έχει τύχει τώρα. Έρχομαι Αθήνα, φεύγω, έρχομαι, φεύγω. Πώς είπε, είχε με το Μάνεσι. Εχθές είχα κλείσει να πάω και τελικά το ακύρωσα γιατί...
για το γλυκό. Για το γλυκό που δεν μας πέτυχε. Δεν πειράζει, θα μας έκανε στο χαλβά. Λοιπόν, όποια, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel, γιατί μπορεί πάρα να σας φέρει εδώ κοντά μας την επόμενη φορά. Όποια φορά και να είναι αυτή, που θα έρθει στην Αθήνα, θα καλέσει τον Παρουσόλη και θα σου κανονίσουμε εμείς να πας σε όποια παράσταση διαλέξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Νίκο. Είναι το καλύτερο παιδί. Για εσάς που θέλετε να έρθετε και να μας δείξετε μια πολύ ωραία συνταγή σας, είτε αλμυρί, είτε γλυκιά, ό,τι κάνετε ωραία, όπως αυτό το κοκ, το λαχταριστό. Δες το εδώ πώς είναι. Δες εδώ. Πρέπει να κομμένο, το κομμένο εδώ. Δες το τι ωραίο που είναι. Καλείτε στο 211-1815-919, αφήνετε το μήνυμά σας στο τηλέφωνο και ο Παρτσόλης θα κανονίζει όλα μετά. Σας περιμένουμε με χαρά. Δείτε το εδώ τι ωραίο που είναι αυτό το γλυκό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τώρα έχει ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί. Όχι. Θέλει λίγο ακόμα. Ναι, θέλει δύο λεπτά ακόμα. Δεν πειράζει. 1,5 λίτρο γάλα. Λοιπόν, έχω βάλει τα αυγά και τη βανίλια. Ζάχαρη, βανίλια. Ναι. Και εδώ από την άλλη ανακατεύεις 3 κρόκους. Βάζω και το κορνφλάουρ. Το κορνφλάουρ με τους κρόκους. Ναι. Μια κουταλίτσα θέλω τώρα θα σου πω. Δώσ' μου μια κουταλίτσα να πάρω λίγο γάλα από εδώ. Ωραία. Εντάξει. Παίρνω και λίγο γάλα. Βγαίνετε έξω, κορίτσια. Εδώ, στην Αύπακτο, ναι, εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν έρχεται συχνά εδώ η ξαδέλφια επάνω. Έχει τις υποχρεώσεις τώρα με τα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Είναι 9 και 6. Να, αλλά επειδή εγώ πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο στο χωριό, δεν έρχομαι στην Αύπακτο. Ναι. Εδώ δεν έρχομαι, δεν μπορώ. Ήρθα το προηγούμενο Σάββατο, εντάξει. Μια φορά στο τόσο. Λοιπόν, έβαλα το κορνφλάουρ. Συνήθως βάζουν με το αυγό τη ζάχαρη. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Α, μερικές φορές, ναι, άμα θες το κάνεις. Το ίδιο είναι όμως. Το ίδιο είναι. Ναι. Ωραία. Αφού θα βράσει. Εσύ πού έμαθες να κάνεις τέτοια ωραία γλυκά? Κοίταξε να δεις. Ίντερνετ. Βλέπω πολύ. Αλλά μετά κάνω και λίγες αλλαγές. Σ' αρέσει, το ναι, κάνω και λίγες αλλαγές, ναι. Άρα, κάνοντας αυτή την κρέμα, μετά τη βάζεις κατευθείαν πάνω στο παντεσπάνι ή τη βάζεις να κρυώσει στο ψυγείο? Όχι, έχω κάνει το παντεσπάνι. Αυτό το γλυκό για να το φας είναι να μετά από 24 ώρες. Γίνεται πολύ πιο ωραίο. Δηλαδή αυτό αύριο θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Ακόμα πιο ωραίο. Ναι. Οπότε κρυώνει το παντεσπάνι ή εννοείς ζεστό βάζεις μέσα από την κρέμα σου? Η κρέμα και ζεστό, να είναι το παντεσπάνι και αυτό ζεστό και αυτό το ίδιο. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι, όχι. Και, για την και είναι καλύτερο γιατί μαλακώνει το παντεσπάνι. Μάλιστα, το κάνει πιο, πιο αφράτο. Το βάζει σιροπάκι. Όχι. Είναι ότι πάρει υγρασία από την κρέμα που θα μείνει στο ψυγείο. Και 150 γραμμάρια κουβερτούρα, ναι, μαζί με 200 που θα τελειώσουμε. Γραμμάρια γάλα ευαπορέ, μας κάνουν αυτή την ωραία την κουβερτούρα. Ναι. Μάλιστα. Την κανάς, ναι. Με ευαπορέ όμως, συνήθως την κανάς δεν γίνεται. Εγώ στη... Εάν θέλεις μέσα στην κουβερτούρα, ναι, μπορείς να βάζεις και λίγο καλούα. Εγώ βάζω. Λίγο καλούα. Δείτε εδώ τι ωραία είναι η επικάλυψη γυαλιστερή-γυαλιστερή. Εγώ... Πάρα πολύ ωραίο το γλυκό σου. Λοιπόν, βάζουμε λίγο γάλα, ζεστό. Μην κοπούνε. Φέι. Ωραίο, ε. Βεβαίως. Έλα να προχωρήσουμε να δούμε και την επικάλυψη που ούτως ή άλλως είναι απλή, την έχουμε καταλάβει. Την επικάλυψη βάζουμε λίγο ευαπορέ. Δεν βάζεις πρώτα τη σοκολάτα? Βάλε το, βάλε. Όχι, όλα μαζί τα βάζεις. Ναι, ναι, ναι. Ας την κόψω. Λοιπόν. Τι έγινε? Εντάξει, γιατί με τρόμαξες? Νόμιζα ότι κάτι έκανα που δεν έπρεπε. Λοιπόν, κόψε το θέρμα. Και κόβε το αυτό. Πολύ ωραία με το ευαπορέ. Ναι. Αν βάλεις και καλούα, γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Και καλούα. Ωραία. 200 γραμμάρια ευαπορέ με 150 γραμμάρια λοιπόν, κουβερτούρα. Αυτό έβρασε, αυτό το γλυκό μπαίνει στο ψυγείο. Φέι, αυτή έγινε το γάλα. Και μπορείς να το κάνεις και λίγο άμα αρχίσει και φουσκώνει για όποιος βιάζεται. Ωραία. Πού είναι το MLS στο κινητό, το δωράκι? Αυτά. Πού είναι? Το δωράκι πού είναι, Νίκο? Ποιος το πήρε το δώρο? Πάω να το βρω, να το φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε ξαδέρφη μας συνόδευσε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Διαφέρει, είστε μια κούκλα. Εγώ.
Πολλά φιλιά στην Αύπακτο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Έσπασε η νύχτα. Δυο κομμάτια.